και πάλι καλή απόδοση από την πλευρά σου. Πώς αισθάνεσαι με την επιστροφή, πώς αισθάνεσαι με την προσπάθεια, γενικά σε ποια κατάσταση είναι ο Στέλιος Κίτσου? Εγώ αισθάνομαι πολύ χαρούμενος με την επιστροφή μου στην ομάδα. Τώρα όσον αφορά για την απόδοσή μου, αυτό το κρίνει ο προπονητής. Εγώ δουλεύω καθημερινά, κάνω αυτό που μου ζητάει και κάθε μέρα δίνω τον καλύτερο μου αυτό για να αποδώσω στην ομάδα και στις προπονήσεις και στα φιλικά και στα παιχνίδια. Στέλνει τι εμπειρία του Βελγίου τι σου αφήνει? Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία για μένα. Είδα διαφορετικά πράγματα, άλλο ποδόσφαιρο, τελείως διαφορετικό στυλ που νομίζω ότι θα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο μέλλον θα μου δώσει ακόμα περισσότερα. Νιώθεις ότι η ομάδα προετοιμάζεται γενικά ή ειδικά για τη Βασιλεία με εκείνη μεγάλο στόχος? Εντάξει, είναι ένα μεγάλο στόχος. Η ομάδα θέλει να πάει στο Champions League και νομίζω ότι είναι λογικό να προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι αρκετά. Μπορεί να μην είναι μεγάλο το διάστημα που έλειψες, αλλά βρήκες κάτι διαφορετικό που σου δείχνει σημάδια πρόοδου στον ΠΑΟΚ? Ναι, ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο αυτό που βλέπω είναι ότι ανεβαίνει επίπεδο και οι στόχοι γίνονται όλο και πιο υψηλοί. Η ομάδα και φέτος θα πρέπει να συνεχίσει και να διεκδικήσει να πάρει το πρωτάθλημα, το κύπελλο και φυσικά το Champions League που είναι ένας μεγάλος στόχος. Και κάθε χρόνο βλέπω ότι η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο. Στέλιο, με τι στόχους προσωπικούς επέστρεψες, τι πρέπει να περιμένουμε και τι θέλεις να πετύχεις? Εγώ, όπως σας είπα και πριν, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία για μένα αυτή που η περσινή και κέρδισα πάρα πολλά πράγματα. Τώρα από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, θα δώσω το 100% για να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει πιο ψηλά γίνεται. Τον γκολ λίγο ήθελε. Λίγο, δεν πειράζει. Στην μέση αναχώρηση που δεν μπήκε, αλλά θα το δουλέψουμε να μπει στο επόμενο. Επειδή συνεργάστηκες από εκείνη την πλευρά και με τον Ζαμπά, είναι ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ και γίνει πολύ κουβέντα για την ταχύτητά του. Το ζεις και στις προπονήσεις. Πώς τον βλέπεις? Ναι, όντως. Απλά επειδή είναι καινούριος παίκτης, είναι λογικό να θέλει κι αυτός λίγο χρόνο για να ενσωματωθεί στην ομάδα και νομίζω ότι στο μέλλον θα δέσει πιο πολύ με τους συμπαίκτες και θα βγάλουμε πολύ ωραία πράγματα. Στέλνει 35 παιχνίδια πέρσι, γεμάτη σεζόν για σένα, νομίζω η πρώτη τόσο γεμάτη. Με τι μπορεί να συμβιβαστεί ένας παίκτης που έχει κάνει 35 παιχνίδια πέρσι στον ΠΑΟΚ φέτος? Ναι, ήταν γεμάτη, αλλά έχω κάνει και εδώ πέρα γεμάτη. Ναι. Απλά τώρα είναι διαφορετικό. Όπως σας είπα, το επίπεδο συνέχεια στην ομάδα ανεβαίνει κάθε χρόνο και πιο ψηλό γίνεται. Και εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να βοηθήσω την ομάδα, να πάρω πράγματα από τους πιο έμπειρους, να βοηθήσω τους μικρότερους και να βοηθήσω και την ομάδα.